την πλήρη άγνοια του Δήμου Καβάλα σε σχέση με τις κινήσεις που κάνει η επίσημη πολιτεία αναφορικά με τη διαχείριση του προσφυγικού, αποκαλύπτει η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα μιλώντας στη Δέλτα Τηλεόραση. Η κυρία Δήμητρα Τσανάκα χαρακτηρίζει μάλιστα την όλη υπόθεση ως εξπρές του μεσονυχτίου και τονίζει πως δεν γνωρίζουν αλλά υποπτεύονται το τι ακριβώς μπορεί να γίνει με τους πρόσφυγες, εάν θα έρθουν άλλοι ή όχι, ή εάν τα παιδιά των προσφύγων θα πρέπει να πάνε στο σχολείο, και μάλιστα εκφράζει και τον προβληματισμό της. Προσφυγικό και προσφυγόπουλα. Το εξπρές του μεσονυχτίου. Δεν ξέρει κανένας απολύτως τίποτε. Δεν ξέρουμε αν θα έρθουν καινούργοι. Υποψιαζόμαστε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα παιδιά τους. Υποψιαζόμαστε. Σίγουρα αυτά τα παιδιά πρέπει να πάνε σε σχολείο, σίγουρα πρέπει να πάνε σε παιδικούς σταθμούς και πώς θα πάνε ανεμβολίαστα. Λοιπόν, όλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει το Υπουργείο Παιδείας μαζί με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής πρέπει να μας ενημερώσουν. Η κυρία Τσανάκα για μία ακόμη φορά όμως υπογραμμίζει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μη δημιουργία γκέτο στην περιοχή της Καβάλας και μάλιστα τονίζει πως θα πρέπει να γίνει διασπορά των προσφυγικών οικογενειών ανά κάθε γειτονιά, έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί να νιώσουν μέλη της κοινωνίας. Ο Δήμος Καβάλας με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και με ψήφισμα έχει εκφράσει την εναντίωσή του στη δημιουργία γκέτο μέσα σε πόλεις, δηλαδή να μένουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι μαζί. Δεν είναι ούτε για τους ίδιους καλό, αλλά ούτε για την υπόλοιπη κοινωνία, το να πηγαίνουν όλα αυτά τα παιδιά όλα μαζί σε ένα παιδικό σταθμό και όλα μαζί σε ένα σχολείο, δεν είναι καλό για κανέναν. Αν αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν για καιρό εδώ, πρέπει να διασπαρθούν στην κοινωνία και να ενσωματωθούν. Μία οικογένεια σε μία γειτονιά δεν πιστεύω ότι θα πειράξει κανέναν. Το είπαμε αυτό, το στείλαμε τη γνώμη μας και την άποψή μας και το ψήφισμά μας και στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ελπίζω να το εφαρμόσουν. Η δημιουργία, και το ξαναλέω, δεν εξυπηρετεί κανέναν. Στην περιοχή της Δράμας τώρα οι εξελίξεις αναφορικά με το προσφυγικό έγκυται στο ότι πλέον η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας δεν διαχειρίζεται το Κέντρο Φύλαξης Προσφύγων, το οποίο βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή, το οποίο έχει περάσει στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται και νέος αριθμός προσφύγων.